νύχτη αμάχη με τις φλόγες, στις ασίτες, με τους δημότες να βιώνουν εφιαλτικές ώρες, καθώς υπαρκτόσταν ο κίνδυνος οι πύρινες φλόγες να επεκταθούν στο χωριό. Μάχη με τις φλόγες έδωσε η πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης στο οροπέδιο Λασιθίου, στις κορφές, στις ασίτες. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου οι φλόγες να μην ξεφύγουν. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα. Απλά έχουν καεί πάει όλα, δηλαδή 600 στρέμματα έχουν καεί. Δηλαδή ο ξερόκαμπος έχει καεί ολόκληρος. Στην κατάσταση της έλαβαν μέρος 35 πυροσβεστικά οχήματα και 80 πυροσβέστες, ενώ συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς 3 υδροφόρες από το Δήμο και 2 χωματουργικά μηχανήματα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα στην πυροσβεστική, δηλαδή τόση δύναμη της πυροσβεστικής δεν την ξαναείδα. Και πράγματι οι άνθρωποι μπήκαν στη φωτιά μέσα. Κάποια στιγμή πήγε φωτιά πάνω τους. Βέβαια, προλάβανε και κατεβήκανε κάτω. Όλο το χωριό είχε ξεσηκωθεί. Πήγανε χωριανοί, τρέχανε με τα αυτοκίνητα να πάνε να δούνε πώς θα βοηθήσουν. Γεμίζανε ντεπόζιτα. Οι πυροσβεστικοί τους δείχναν τους δρόμους από πού θα πάνε. Ήτανε μεγάλη κινητοποίηση. 80 πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες και κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, στη δύσβατη περιοχή, ενώ νέος συναγερμός σήμανε στο χωριό, καθώς υπήρξε και δεύτερη φωτιά, με την πυροσβεστική υπηρεσία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Επειδή εκδηλώθηκε και άλλο συμβάν πέρεξ της κυρίας Πυρκαγιάς, ανακριτικό κλίμα για την υπηρεσία μας χτενίζει να δει τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτά τα περιστατικά εχθές. Καταφέραμε να την ελέγξουμε χωρίς να πάρει τεράστιες διαστάσεις και σήμερα όλο το χωριό να είναι ανάστατο για τις ζημίες που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί. Θα περάσει, αλλά όποιος κάνει το τσάκ με τον ανατήρα, αυτά δεν γίνονται. Δύσκολες στιγμές ήταν 3,5 με 4 το πρωί. Πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί η φωτιά ήταν σε ένα σημείο περστεριά, που το λέμε. Και μια στιγμή την είδαμε 500 μέτρα πιο κάτω. Σαργά τη νύχτα κληθήκαμε στην περιοχή προκειμένου συζητήσουμε ενδεχόμενη οδηγία πρόταση του επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αναγκαστική οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων της περιοχής Άνω Ασιτών. Όσο πλησίασε προς τα δω, υπήρχε και για τις περιουσίες, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είναι η ζωή του καθενός, αλλά υπάρχουν και οι περιουσίες των ανθρώπων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 2 ελικοπτέρων κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά και έτσι αποφεύθηκε ο σχεδιασμός για την εκένωση του οικισμού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση, όμως όπως κατέβηκε από το βουνό, έθεσε σε κίνδυνο κυρίως αγροτικές περιουσίες, κάηκαν λίγα μελίσια. Ειδοποιήθηκε και ο σύζυγός μου από την περιφέρεια και το Δήμο ότι υπάρχει περίπτωση να εκενωθεί το χωριό. Εφιαλτικές στιγμές, να μην τις ξαναζήσουμε, διότι πραγματικά όχι μόνο αγωνία, μια στεναχώρια, αυτό το πράγμα να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Σκεφτήκαμε τους ανθρώπους στο μάτι, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τους ήρωές μας, την πυροσβεστική και όλους. Η φωτιά ξέσπασε χθες βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση και βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να παραμένει στο σημείο υπό τον φόβο ανασωπηρώσεων.